Την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μαζική εισβολή και διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Ράφα, είδηση βόμβα αναφορικά με μυστηριώδες έργο που εκτελείται στη Χερσόνησο του Σινά προκαλεί φόβους μεταξύ των Παλαιστινίων για τυχόν μελλοντική μετεγκατάστασή τους εκεί. Δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κατασκευή ενός μεγάλου περιβλήματος ασφαλείας στη Χερσόνησο του Σινά της Αιγύπτου, δίπλα στη Γάζα. Προκαλώντας έτσι υποψίες ότι η Αίγυπτος ετοιμάζεται να δεχθεί μια εισρωή Παλαιστινίων προσφύγων από τη λωρίδα της Γάζας. Τα παραπάνω επισημαίνει Διεθνές Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, αναφέροντας μεταξύ άλλων οι εικόνες που δημοσιεύθηκαν από το Associated Press και τους New York Times. Προσδίδουν αξιοπιστία σε μια έκθεση αυτή την εβδομάδα από το Ίδρυμα του Σινά για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία ανέφερε τοπικούς εργολάβους ότι είχαν προσληφθεί για να χτίσουν μια μεγάλη κλειστή περιοχή περιβαλλόμενη από τείχους 7 μέτρων. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια μεγάλη έκταση βαθμονομημένης γης και κατασκευή σε κάτι που φαίνεται να είναι ένας υψηλός τείχος από σκυρόδεμα. Οι αναφορές για το μέγεθος του σχεδιαζόμενου περιβόλου κυμαίνονται από 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα έως 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το Sinai Foundation, μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί και τεκμηριώνει τις συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χερσόνησο του Σινά, ανέφερε στην έκθεσή του τη Δευτέρα ότι το έργο ανέλαβαν τοπικές εταιρείες και ανατέθηκε σε υπεργολαβία από την κατασκευή η εταιρεία Sons of Sinai που ανήκει στον επιχειρηματία Ιμπραήμ Αλ Αραγιάνι. Τα παραπάνω επαληθεύουν το πενταπόσταγμα που σε άρθρο μας στις 22 Δεκάτου 2023 με τίτλο «Στα σκαριά σχέδιο του Ισραήλ για εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα στην έρημο Νεγκεύ, γιατί στοχεύει εδαφική διάσπαση σε τρεις τομείς», ανέφερε «Στόχος του Ισραήλ είναι να διασπάσει διαχωρίς εδαφικά τους Παλαιστίνιους σε τρεις περιοχές από τις δύο που ζουν μέχρι τώρα, Γάζα και Δυτική Όχθη, στέλνοντας μέρος του στην έρημο Νεγκεύ με αποτέλεσμα το Παλαιστινιακό κράτος όταν δημιουργηθεί να ελέγχεται εύκολα από το Τελαβίβ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε περίπτωση μελλοντικά δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους τη μη ενιαία εδαφική συνέχειά του αλλά τη διαίρεσή του σε τρεις εδαφικούς θύλακες με αποτέλεσμα την ευχερή αντιμετώπιση έλεγχό του. Για να γίνουμε ακόμη περισσότερο σαφείς, ο χάρτης Ισραήλ-Παλαιστινίων θα μοιάζει πολύ με αυτόν του Αζερμπαϊτζάν με την Αρμενία, με διαφορετικούς εδαφικούς θύλακες των κρατών που δεν συνορεύουν μεταξύ τους. Οψόμεθα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.